Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, συμπληρώνεται σήμερα μία εβδομάδα από το έγκλημα στα Τέμπη. Μία εβδομάδα και 58 άνθρωποι, κυρίως νέοι και είναι νεκροί, έβγαλαν ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Μια ολόκληρη εβδομάδα πρωτοστατήσαμε σε μια σειρά πολύμορφων δράσεων και κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα για να πιέσουμε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να πάρθουν τώρα μέτρα. Γι' αυτό το λόγο η κομματική οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ μετέτρεψε την προγραμματισμένη για σήμερα εκδήλωση για τη λαϊκή στέγη σε μια μαχητική διαδήλωση με το σύνθημα «Δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα». Για να υποθούν και να βροντοφωνάξουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για να διαδηλώσουμε ότι στο έγκλημα αυτό καμία ανοχή. Όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή. Για να αποκαλυφθούν οι αιτίες και οι ένοχοι των κρατικών εγκλημάτων και όχι να κρύβονται πίσω από τα δίθεν ανθρώπινα λάθη. Και πάνω απ' όλα για να πάρουν επιτέλους να πάψουν πλέον οι ανθρωποθυσίες στο βωμό του κέρδους. Γιατί εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές, αυτοί μετράνε κέρδη και ζημιές. Είμαστε εδώ για όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους, για τους τραυματίες και όλους τους επιβάτες που παλεύουν να σταθούν όρθιοι για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είμαστε εδώ γιατί θα μπορούσε να είναι ο καθένας από μας, τα παιδιά μας. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε μάθει να μην σιωπάμε μπροστά στο έγκλημα των επιχειρησιακών ομίλων και του κράτους τους, αλλά να σφίγγουμε τα δόντια και να αγωνιζόμαστε κόντρα στις αιτίες και στους ενόχους. Είμαστε εδώ γιατί δεν έχουμε μάθει να λογαριαζόμαστε μετά ή να καταδίδουμε ευθύνες στην ώρα τους, όπως καλούν τον κόσμο κάποιοι. Αυτοί δηλαδή που έχουν τη φωλιά τους λερωμένη. Όλοι οι συνένοχοι για το έγκλημα μας λένε ότι δεν είναι ώρα για πολιτική αντιπαράθεση. Είναι ώρα για περισυλλογή και σιωπή. Δεν είναι ώρα για χυδαία πολιτική εκμετάλλευση του ατυχήματος, λένε, χωρίς να ντρέπονται, κουνώντας μας και το δάχτυλο. Χυδαία είναι η προσπάθεια να συγκαλυφθούν ξανά οι βαθύτερες πολιτικές ευθύνες. Είμαστε εδώ, ξαναλέμε, γιατί δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δεν ήταν ούτε ατύχημα, ούτε η κακιά στιγμή, ούτε ένα ανθρώπινο λάθος. Έχουμε χρυσοπληρώσει ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας για να μην εξαρτιόνται οι ανθρώπινες ζωές από ανθρώπινα λάθη. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, συστήματα που δεν μπήκανε ποτέ σε λειτουργία από καμία κυβέρνηση, από καμία εταιρεία. Γιατί, σύντροφοι, ενώ αυτοί μετράνε τις ζημιές και τα κέρδη τους, εμείς μετράμε τις ζωές που χάνονται. Η ανάπτυξη σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου δεν αποτέλεσε ποτέ προτεραιότητα της ελληνικής αστικής πολιτικής και του αστικού κράτους. Στη συγκεκριμένη επιλογή επέδρασαν οι δυσκολίες, λένε, που υπήρχαν για τη διασύνδεση με τα άλλα κράτη-μέλη και ο προσανατολισμός της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα για έργα οδικών μεταφορών. Από πού άραγε να ξεκινήσουμε? Για να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι του χρονικού ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος, αξίζει να πούμε το εξής. Ένα μήνα πριν, στις 7 Δευτέρου, οι συνδικαλιστές της ΔΕΣΚ του Πάμε στους Σιδηροδρόμους, σε ανακοίνωσή τους με αφορμή δύο ατυχήματα σε αμαξοστοιχίες, που έχουν προσθεθεί βέβαια στο μακρύ κατάλογο από ό,τι φαίνεται των σιδηροδρομικών, επισημαίναν ότι αυτά αποτελούσαν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο και δεν παίρνονταν κανένα ουσιαστικό μέτρο, ούτε δρομολογούταν καμία βελτίωση στην υποδομή και τη λειτουργία τους και δεν ελέγχονταν καθόλου ή εμπλέκονταν φορείς και δεν αναζητούνταν ποτέ οι ευθύνες. Προφανώς, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί είχαν άλλες προτεραιότητες και όχι την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Αντιλαμβάνονται βέβαια την ασφάλεια ως κόστος. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Το 2023, που οι όροι που η τεχνολογία επιβάλλει μας διευκολύνουν να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε την ακριβή μας θέση στον παγκόσμιο χάρτη, τα τρένα να μην έχουν GPS και οι μηχανοδηγοί να πηγαίνουν στα τυφλά,
Τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας που είχαν αγοραστεί από το 2004 δεν είχαν καν εγκατασταθεί. Στον 21ο αιώνα όλα γίνονται ακόμα χειροκίνητα και οι πληροφορίες δίνονται από σταθμάρχη σε σταθμάρχη. Δεν λειτουργούσε ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και τηλεδιεύθυνσης και σηματοδότησης και φωτοσήμανσης. Αυτοί που σε όλους τους τόνους προσπαθούν να μας πείσουν για την ψηφιακή μετάβαση στην κοινωνία και σπαταλούν επακτολό χρημάτων για αυτή τη μετάβαση, άφησαν τους σιδηροδρόμους χειροκίνητους. Είναι οι ίδιοι που μέσα σε αυτό το μήνα διενεργούν πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς. 17 σπίτια και 17 οικογένειες στη γειτονιά μας θα χάσουν το σπίτι τους. Έτσι απλά, ηλεκτρονικά. Στις 12 πρώτου του 2023, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Χρήστος Κατσότης στη Βουλή προειδοποιούσε για το προδιαγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Έλεγε για το δίκτυο, για τη συνδρομική γραμμή του ΟΣΕ. Έλεγε μέσα λοιπόν ότι ανέφεραν συγκεκριμένα σοβαρή την κατάσταση στο δίκτυο και τη συνδρομική γραμμή του ΟΣΕ με τεράστιους κινδύνους να εγκυμονεί η τήρηση των μη κανονισμών ασφαλείας, λειτουργίας και κυκλοφορίας των αμαξοστοιχειών. Ενδεικτικά η ομάδα λέει επισκευής γραμμής που είναι σε λειτουργία και πρέπει να αποτελείται από 5 άτομα, πολλές φορές είναι μόνο με 2 ή ακόμα και με έναν. Ακόμα δεν τηρούνται οι απαραίτητοι χρόνοι ή μπορεί να γίνονται εργασίες σε ένα ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο χωρίς διακοπή ρεύματος. Χαρακτηριστική επίσης είναι η έλλειψη σηματοδότησης σε σταθμό στην Ινώη, εκεί που έγινε και ένα ατύχημα με 20 ανθρώπους που τραυματίστηκαν την περίοδο των χιονοπτώσεων του 2022. Εκκρεμεί επίσης εδώ και πολλά χρόνια, έλεγε, η συνολική εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Όλα αυτά είναι σοβαρά ζητήματα που δεν μπορούν να αγνοηθούν για το θέμα της ασφάλειας, της πρόληψης που λέμε συνολικά. Έλεγε λοιπόν για το πλαίσιο διαχείρισης των ατυχημάτων και τα πορίσματα που καταλήγουν πάντα στο ανθρώπινο λάθος. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι στο άρθρο 32 του νομοσχεδίου που συζητιότανε ότι οι συστάσεις ασφάλισης δεν συνιστούν τεκμήριο υπαιτιότητας ή ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος. Τι αναφέρεται άραγε σε αυτό το άρθρο, τι σημαίνει αλήθεια εχεμήθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρριτα, τι σημαίνει αυτό, αποσιώπηση. Στα πλαίσια της κυριαρχίας των μονοπωλιακών ομίλων αποκρύπτεται ή μειώνεται η ευθύνη τους, μεταφέροντας τα ατυχήματα ή τα δυστυχήματα σε ανθρώπινο λάθος. Σε όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν οι συνέπειες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εντατικοποίηση με 9ήμερη εργασία χωρίς ρεπό για τους σιδηροδρομικούς. Αυτό μεταφράζεται σε 28 με 29 μέρες δουλειά το μήνα με ελλειπή ρεπό και με τις καθημερινές ώρες δουλειάς να φτάνουν τις 11. Η συσσωρευμένη κόπωση των εργαζομένων στρώνει το έδαφος για πολλά ατυχήματα. Πολλές φορές οι εργαζόμενοι καλούνται να κάνουν εργασίες που δεν αφορούν το αντικείμενό τους και χωρίς να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση και εκπαίδευση με ό,τι αυτό σημαίνει συνολικότερα για το ζήτημα της ασφάλειας. Η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση, η έλλειψη εκπαίδευσης, οι εργολαβίες, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι μετακινήσεις προσωπικού και τα μπαλώματα, ο ασυντήρητο δίκτυο έγινε ο κανόνας. Όλα αυτά τα προβλήματα γιγαντώθηκαν. Όχι τυχαία, μιας και διαχρονικά οι κυβερνήσεις αλλά και οι διοικήσεις που πέρασαν από τον οργανισμό τα άφηναν να χρονίζουν. Πρόκειται για σφαγή που ήρθε μετά από μια πορεία χρόνων αρχικά απελευθέρωσης και έπειτα ιδιωτικοποίησης του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ το 2017, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, το ιταλικό μονοπόλιο, η Φερόβιε, εξαγόρασε έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ την Τρεν ΟΣΕ. Το χρέος του ΟΣΕ, ύψους 14,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, προστέθηκε στο κρατικό δημόσιο χρέος, όπως και η ετήσια επιχορήγηση της Τρεν ΟΣΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μετακινήθηκαν επίσης υπάλληλοι σε άλλες δομές του δημοσίου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων εξυγίανσης. Το συνολικό κόστος για το ελληνικό δημόσιο έφτασε τα 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
απλόχερη φυσικά αποδείχθηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που τον Ιούλιο του 2022 επικύρωσε στη Βουλή σύμβαση με την οποία η σιδηροδρομική εταιρεία θα τσεπώσει 750 εκατομμύρια ευρώ για να εκτελεί δρομολόγια στις δίθεν άγονες γραμμές. Μια σύμβαση που έχει ισχύ 15 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων η εταιρεία θα εισπράττει κάθε χρόνο 50 εκατομμύρια, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και αναπροσαρμογή προς τα πάνω, ενώ δεν δίνανε τίποτα για έργα υποδομής και συστήματα ασφάλειας. Όσο σύντροφοι και φίλοι για το ποιες είναι οι άγονες γραμμές, είναι χαρακτηριστικό ότι μια από αυτές θεωρείται και το δρομολόγιο Αθήνας Θεσσαλονίκης. Μας κοροϊδεύουν αυτοί που λένε να γίνουμε Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνονται αυτά, ενώ γνωρίζουν πως η πολιτική της απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δολοφονεί και στη Γερμανία και στη Βρετανία, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, στην Ισπανία, παντού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 2021 καταγράφηκαν 1389 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα. Συνολικά 639 νεκροί και 513 τραυματίες. Τα 97 από αυτά αφορούσαν συγκρούσεις τρένων. Με τα πορίσματα του Πρωθυπουργού περί τραγικού ανθρώπινου λάθους και με τα «δεν είναι ώρα για απόδοση ευθυνών», στείνονταν επιτροπές διερεύνησης, οι οποίες αποτελούνταν από αυτές που πρωτοστάτησαν στην απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση, που οδήγησαν στα σημερινά τραγικά αποτελέσματα με τα περικαλής απελευθέρωσης και κακής εφαρμογής από τους προκατόχους τους, με τη στοχοποίηση των σιδηροδρομικών και μια παρέτηση για τα μάτια του κόσμου. Πάνε να βγάλουν λάδι την πολιτική τους που αντιμετωπίζει τα μέτρα ασφαλείας ως κόστος και ετοιμάζεται για ένα ακόμη μεγαλοπρεπές κουκούλωμα του ενόχου της καπιταλιστικής κερδοφορίας που υπηρετούν. Ενώ με κινησμό παρουσιάζουν το φαρμάκι ως φάρμακο, λέγοντας ότι τάχα πήραν το μάθημα και τώρα θα τα τρέξουν τα προγράμματα, ακόμα πιο αποφασιστικά την ίδια πολιτική που εκτροχιάζει τις λαϊκές ανάγκες. Στην προσπάθεια αυτή, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, έχει από την πρώτη στιγμή βασικό συνεργό της το ΣΥΡΙΖΑ, συνένοχο στην πολιτική της απελευθέρωσης και πρωτοστάτη μεταξύ άλλων στην ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ, εξού και προετοιμάζουν τα άσφαιρα πυρά για μια ακόμη δικοματική κορομαχία με στόχο να κρύψουν τον ένοχο. Και αν είχε μείνει καμία αμφιβολία από την πρώτη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρόεδρό του Αλέξη Τσίπρα στη γνωστή λογική του «θα λογαριαστούμε μετά», να λέει ότι «δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες, θα τα πούμε αυτά στην ώρα τους», ήρθε και η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τσαπανίδου, να τα επιβεβαιώσει, θέτοντας την κυβέρνηση και καλά 4 καυτά ερωτήματα, το ένα καλύτερο απ' άλλο. Όπως παραδείγματος χάρη, το αν θα είναι υποψήφιος ο παραιτηθής υπουργός μεταφορών και ποιος και πώς διόρισε έναν άνθρωπο άπειρο και ακατάλληλο στη θέση του σταθμάρχη Λάρισσας. Ήδη να πούμε ότι σήμερα στην αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, αν έχετε παρακολουθήσει, γίνεται τυχαία πάνω σε αυτό η κουβέντα. Σύντροφοι και φίλοι, όλες αυτές τις μέρες ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή με πολύ κόσμο, εκφράζοντάς μας την οργή τους και την εμφανή αγωνία τους για το σύνολο μιας πολιτικής που τσακίζει συνεχώς τη ζωή τους. Σίγουρα το έγκλημα στα Τέμπη ανασύρει στη μνήμη του λαού μας μια σειρά από παρόμοια εγκλήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Πίσω από αυτά κρύβονται ακριβώς οι ίδιες ελλείψεις που πηγάζουν από την ίδια ακριβώς ρίζα. Η καρατόμηση δικαιωμάτων αλλά και όλων των μέσων προστασίας που εξασφαλίζουν την ασφάλεια στην εργασία, είτε είσαι εργαζόμενος στα τρένα, είτε εργαζόμενος πάνω στο απορριμματοφόρο, είτε είσαι υγειονομικός στο νοσοκομείο, είτε επιβάτης, είτε ασθενής, μπαίνουν στη ζυγαριά μεταξύ κόστους ωφέλους και ως τέτοια δεν είναι επιλέξιμα και γι' αυτό το λόγο κόβονται. Η ιστορία κατέγραψε το έγκλημα. Τώρα θα καταγράψει και τη στάση και τη δράση του καθενός μας για να μην επαναληφθεί. Είναι τώρα η ώρα να δώσουμε τρόπο στην οργή. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη του οργανωμένου λαού. Σε ένα κίνημα που ενιαία σε όλη την Ελλάδα μπορεί να ενώσει τις διεκδικήσεις για την ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα.
το πάμε και όπου βγει, με τον πιο τραγικό τρόπο για μια ακόμη, φορά επιβεβαιώθηκε που οδηγεί. Είναι η λογική των αστικών κομμάτων, των κυβερνήσεων που μας οδηγούν συνεχώς στην καταστροφή. Τώρα πρέπει να πάμε αλλιώς. Το ΚΚΕ δεν είπε ποτέ ψέματα στο λαό, δεν έπεσε ποτέ έξω στις εκτιμήσεις του. Λέμε λοιπόν ανοιχτά στο λαό μας, δεν έχουμε άλλο χρόνο για αναμονή. Δεν έχουμε άλλο χρόνο οι ανάγκες μας να ικανοποιούνται στο ελάχιστο. Από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και μετά, πολλές καταγγελίες για την κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν βγει στην επιφάνεια. Τα στόματα ανοίγουν. Η επόμενη μέρα θα είναι ίδια και χειρότερη, όποιος και αν είναι κυβέρνηση. Μόλις χθες ο Ευαγγελισμός έμεινε χωρίς ρεύμα. Τα ταβάνια στα σχολεία πέφτουν βροχή. Πριν ένα μήνα χάνει τη ζωή της σε εργατικό ατύχημα εργαζόμενη πολύτεκνη μάνα χωρίς σύμβαση στο απορριμματοφόρο της Κορίνθου. Γιατί η εξασφάλιση μεγαλύτερου κέρδους πετάει στο καλάθι των αχρήστων τις λαϊκές ανάγκες, τις ανάγκες της νεολαίας μας. Τους μπαίνει εμπόδιο στον ανταγωνισμό τους. Ήδη οι δικοί τους αναλυτές αρχίζουν να μιλούν για μια νέα κρίση που θα κουρεύει ό,τι άφησε πίσω η προηγούμενη κρίση και η ανάπτυξή τους. Γι' αυτό παίρνουν μέτρα για την καταστολή. Ψήφισαν νέο νόμο για τις απεργίες. Χθες φλόμωσαν στα δακρυγόνα τη συγκέντρωση στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη οι σύντροφοί μας δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση στο Λευκό Πύργο. Αύριο τι, τους ξεκαθαρίζουμε ότι όσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει να επιβάλλει ένα κλίμα σιωπής και αστυνομοκρατίας στις πολύμορφες εκδηλώσεις για το έγκλημα στα Τέμπη, δεν θα τις περάσει. Ο λαός και η νεολαία, όλοι μας, είμαστε αγανακτισμένοι και οργισμένοι με αυτή την πολιτική που θυσιάζει τις ζωές μας στο βωμό των κερδών και του εχθρικού για το λαό κράτους. Αυτό εκφράζεται και με τα μαζικά συλλαλητήρια όλων αυτών των ημερών σε όλη τη χώρα. Σύντροφοι και φίλοι, τώρα παίρνουμε θέση για να γίνουν οι συγκοινωνίες κοινωνική περιουσία με μια άλλη εξουσία, ενταγμένα σε έναν ενιαίο κρατικό φορέα με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό για να λειτουργήσουν όχι για το κέρδος των καπιταλιστών, αλλά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών του λαού μας. Τότε και μόνο τότε θα υπάρχει φθηνή λαϊκή συγκοινωνία, ασφαλής, συχνή και σύγχρονη. Ήρθε η ώρα ο λαός μας, με τις πολιτικές του επιλογές και με τον αγώνα του, να μην επιτρέψει το έγκλημα να ξεχαστεί ή να συγκαλυφθεί, να τιμωρηθεί και να εκδικηθεί πολιτικά, να τιμωρήσει και να εκδικηθεί πολιτικά αυτούς που τους στερούν το μέλλον, τα όνειρα και την ίδια του τη ζωή. Μια τέτοια πρόταση μπορεί να την υπερασπιστεί μόνο το ΚΚΕ, γιατί μόνο το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις με επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν θα βγει κανένας λάτσης, κανένα αφεντικό, κανένας παράγοντας από τα λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας συγχαρεί. Γι' αυτό φοβούνται τη δύναμή μας. Ξέρουν τι μπορούμε να κάνουμε. Το νιώθουν κάθε μέρα μέσα στη σωματεία. Γιατί το ΚΚΕ έχει συνολική πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας που καταθέτει στο λαό προκειμένου να την κάνει δική του υπόθεση. Γιατί το ΚΚΕ έχει δεσμούς εμπιστοσύνης με το λαϊκό κόσμο. Είναι το μοναδικό που βλέπει στο λαό τον πρωταγωνιστή των εξελίξεων και όχι αναλώσιμο και παριά της κοινωνικής εξέλιξης. Το μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό γεννήθηκε μέσα στις φλόγες, στην Εύβοια, στις πλημμύρες στο Μάτι, στη Οημάνδρα, συγγνώμη, παντού. Γιατί το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις του, όπως κάνει κάθε μέρα για την αφύπνιση των λαϊκών στρωμάτων. Είμαστε κολλημένοι με το λαό μας. Νύχι κρέας με τη ζωή του και δεν το διπλώνουμε στα δύσκολα. Δεν είπαμε θα λογαριαστούμε αργότερα μέσα στις καραντίνες της πανδημίας, την Πρωτομαγιά του 2020 ή ενάντια στην απαγόρευση διαδηλώσεων στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Γιατί έχουμε πείρα από την 100χρονη πορεία μας και δεν μπορούν να μας βάλουν καθόλου στο τσεπάκι τους. Δεν γλυφόμαστε για μια θέση στο σάπιο πολιτικό του σύστημα. Δεν θα λερωθούμε ποτέ στα κυβερνητικά τους σενάρια για να έχουν το λαό μας, όμηρο των ωρέξεών τους. Γιατί από όποιο μετερίζει και αν μας ορίσει ο λαός, εμείς θα είμαστε πλάι του παλεύοντας για να γίνει αφέντης στον τόπο του.